Όμως ρε φίλε, τι γίνεται? Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε ένα ακόμη live του Παναθηναϊκός24.gr μέσω Facebook, μέσω YouTube. Σήμερα θα πάμε Παναθηναϊκά, σήμερα θα πάμε μπασκετικά και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αθλήτρια και μια πρωταγωνίστρια της διάνδου του Παναθηναϊκού, τη Λολίτα Λίμουρα. Ήταν να έχουμε και την Άσπα Καλαμπάκου, λόγω τεχνικών ζητημάτων δεν τα καταφέραμε, γι' αυτό και αργήσαμε λίγο. Θα την έχουμε όμως σε άλλο live μαζί μας, να μιλήσει και η Άσπα. Λοιπόν, και ο Θάνος μαζί μας, όπου θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με την Λολίτα Λίμουρα για τα όσα ζήσαμε, για τα όσα έγιναν. Και ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ γυναικών επέστρεψε στην κορυφή με έναν πολύ σπουδαίο τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Λολίτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, από τους τελικούς. Σπουδαίοι τελικοί, με υψηλό επίπεδο νομίζω, με μεγάλη αγωνία, έτσι, suspense και τα λοιπά, και με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει. Τι ήταν αυτό, ποιο ήταν το κλειδί που φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα και κατακτήσατε ένα πολύ πολύ μεγάλο τίτλο, πολύ μεγάλο πρωτάθλημα? Καταρχήν, χρόνια πολλά, Θάνο, να πω. Χρόνια πολλά, Θάνο, γενέθλια, χρόνια πολλά, πολύ χρόνος. Μου χρωστάς κέρασμα. Και πέρα... επιστρέψαμε, το αποδείξαμε, όπως είπα, έπειτα και συνέχεια. Το κλειδί ήταν η ομάδα. Ήμασταν ομάδα και μέσα και στο παρκέ και εκτός. Το αποδείξαμε αυτό και δείξαμε ότι ο Παναθηναϊκός σημαίνει μαχητική ψυχή. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι δεν μπορώ να πω ήταν στο ΣΕΦ, αλλά ήταν στον τάφο του Ινδού, όταν η ομάδα αυτή χάναμε με μείον 18. Και επιστρέψαμε και γυρίσαμε. Είναι δεύτερη φορά που κερδίζουμε στο γήπεδό μας, στον Παύλος Γιαννακόπουλος. Ήμασταν η ομάδα που έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού. Ήμασταν η ομάδα που φέτος δεν χάσαμε στο γήπεδό μας. Αυτή έχει μεγάλη σημασία. Και πώς να χάσουμε άλλωστε όταν παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Όταν παίζεις στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που όλοι ξέρουμε ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος έκανε τον μπασκετικό παναθηναϊκό μύθο. Και αρκεί μόνο η άβρα του να κερδίσουμε. Μακάρι να είχαμε και τον κόσμο δίπλα μας. Μακάρι. Μια και αναφέρθηκες, να πάμε λίγο στο παιχνίδι του, στο κλεισό του Λεωφόρου. Ναι. Που είναι ένα μάτς το οποίο είναι το κρίσιμο, είναι το κομβικό. Εκεί όπου η ομάδα βρίσκεται με 20 πόντους και βρεθεί πίσω. Τι συνέβη εκεί, γιατί, δηλαδή πώς μπήκατε, τι είπατε στα αποδυτήρια, πώς μπήκατε μετά? Πραγματικά το θυμάμαι ότι μπαίνουμε στα αποδυτήρια και κοιτούσε μία την άλλη. Θυμάμαι την Reed να μου λέει μέσα στο παιχνίδι τι συμβαίνει με σένα, πάμε. Δεν ήξερα τι να κάνω, πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε. Μπήκε μέσα η προπονήτριά μας και μεταξύ μας είπαμε ότι αυτή η εικόνα δεν μας αρμόζει. Δεν είμαστε Παναθηναϊκός. Πώς παίζουμε έτσι, πάμε να τα δώσουμε όλα, 20 λεπτά. Και μπήκαμε, πατήσαμε το διακόπτη που λέμε, βγάλαμε την ψυχή μας και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Μια μεγάλη ανατροπή που δεν θα τη ξεχάσει κανείς. Πράγματι, μεγάλη ανατροπή. Έλα, Θάνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι μεσολάβησε, δηλαδή. Από εκεί που ο Παναθηναϊκός έχανε με 18 πόντους, τι ακριβώς σας είπα η κόουτς Καμπογιάννη? Πραγματικά, αλήθεια σας λέω, δεν είπαμε τίποτα. Απλώς μας κοίταξε, μας είπε, δεν έχω να σας πω τίποτα. Είναι ένας τελικός. Και αυτό που είπαμε μεταξύ μας, μετά όταν έφυγε η coach, μεταξύ μας περισσότερο μιλήσαμε και οι Ελληνίδες. Με πρώτη την Άσπα Καλαμπάκου μας έπιασε και μας είπε ότι δεν είναι αυτό που μας αρμόζει, τα μούτρα μας, το πρόσωπό μας, φαινότανε. Δεν ξέρω, πραγματικά βγήκαμε, το διασκεδάσαμε. Γιατί πάνω από όλο αυτό που λέω είναι ένα παιχνίδι, δεν φαινόταν στο πρόσωπό μας. Βγήκαμε, παίξαμε ψυχή και πιστεύω ότι δώσαμε το σύνθημα εμείς οι Ελληνίδες. Βγήκαμε μπροστά και έτσι ήρθε νίκη. Αυτό που λες, πόσο, ξέρεις, είναι μια λεπτή γραμμή και ειδικά σε πιο εντός αγωγικών ερασιτεχνικό επίπεδο, γιατί, εντάξει, επαγγελματίες, αθλήτρες είστε, αλλά είναι μια λεπτή γραμμή του χαίρομαι το παιχνίδι, όπως είπες τώρα, και του πάω να κάνω πρωταθλησμό και να γυρίσω και ένα τέτοιο τελικό. Δηλαδή, θέλω να πω πόσο δύσκολο είναι και πόσο είναι εύκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό. Εντάξει, εγώ είμαι από τις έμπειρες παίχτρες πια και μπορώ να το διαχειριστώ. Πίστεψέ με, γι' αυτό είμαι πάντα με ένα χαμόγελο, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω, να δισκεδάζω. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, πολλοί με ρωτάνε και ακόμα
Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι είπαμε καταρχήν στα αποδυτήρια. Μετά τις 18 πόντους που χάναμε και μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια, δεν ξέρω τι έγινε και αλλάξαμε. Είναι σαν ένα κουμπί, ένας διακόπτης, το πατάς και αλλάζεις. Έτσι έγινε, δεν είπαμε κάτι μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, αν δεις και τα πρόσωπό μας, στο πρώτο μάτι, γιατί το παιχνίδι το ξαναείδα εγώ και στον τάφο έχω δει δύο φορές και τον τελικό έχω δει δύο-τρεις φορές. Πραγματικά, αν δεις και τα πρόσωπά μας, είμαστε άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, άλλη στο δεύτερο. Πώς πανηγυρίσαμε, διασκεδάσαμε, γελούσαμε, τα πρόσωπα μας είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πραγματικά όμως τι έγινε και πώς το κάναμε. Εμένα πάντως αυτό που έχω να πω και πάντα λέω και στις πιο μικρές κοπέλες, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Διασκεδάστε το και κάντε με τον πρωταθλητισμό. Εγώ αυτό είναι το μότο μου. Πάντα με ένα χαμόγελο είμαι, πάντα. Εντυπωσιακό αυτό που λες. Θα σου δώσω πάσα, Θάνο, γιατί ξέρεις, εγώ θα επιμείνω, επειδή είσαι έμπειρη αθλήτρια, επειδή είσαι μια ηγετική φυσιογνωμία και φάνηκε αυτό και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Που... Όχι και σε όλους, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, ειδικά στο τελευταίο είχες εμφάνιση που βγήκε μπροστά. Παίζει ρόλο στη διαπαιχνίδια. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες και σε προσωπικό επίπεδο και στο ομαδικό επίπεδο στη συνέχεια, διότι εγώ θα επιμείνω, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, μάλλον εσύ ξέρεις, εμείς δεν ξέρουμε, τι είναι να κάνεις πρωταθλητισμό. Και πραγματικά, επειδή σε βλέπω και. Εντάξει, τώρα είσαι και πιο χαλαρή με το χαμόγελο, αλλά γενικώς στην πορεία σου είναι σπάνιο, θα έλεγα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αυτό μου το λένε όλοι. Πώς γίνεται. Χαμογελάς πάντα. Καμιά φορά το χαμόγελο κρύβει και άλλα πράγματα μέσα. Μπορεί να κρύβει και το άγχος, μπορεί να κρύβει και την πίεση. Πραγματικά δεν άλλαξα τους τελικούς που παίξαμε, πόσα παιχνίδια παίξαμε με τον Όσοφου που παίξαμε. Πραγματικά δεν άλλαξα. Δηλαδή, ίδια ρουτίνα μου, ίδιο πρωινό, ίδια ώρα ξυπνήματος, η ρουτίνα μου ήταν ίδια. Ένα πράγμα που αλλάξαμε στον τελικό, που δεν το έχουμε πει, ήταν αυτό με το χρώμα της εμφάνισης. Π.χ. είχαμε πάει μέσα στο σεφ, είχαμε πάει και είχαμε χάσει με πράσινη εμφάνιση. Και μετά που κερδίσαμε στο τάφο που κερδίσαμε με άσπρες εμφανίσεις, είπαμε μεταξύ μας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα παίξουμε με άσπρες. Εγώ δεν ήμουν βέβαια με άσπρες εμφανίσεις, γιατί εντάξει, μέσα στο σπίτι μου είχα δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού έχω δει, και ειδικά στην καραντίνα, είχα δει όπως το 99. Και έμαθα μετά τι έγινε, δεν το ήξερα, μην φανώ ότι τα ξέρω κιόλα. Έμαθα τι έγινε και με τις εμφανίσεις. Και έτσι γυρίσαμε και είπαμε, γιατί είμαστε τρεις αρχηγοί στην ομάδα, η Μούλη είναι πρώτα και μετά είμαι εγώ και η Καλαμπάκου. Είπαμε θα βάλουμε άσπρη εμφάνιση. Το είπαμε και στον μάνατζέρ μας, τον κύριο Κουτσονικόλα, στον κύριο Μάκη. Του λέω, Κυρμάκη, άστα αυτά, πάμε με άσπρη εμφάνιση. Το θεωρούσαμε γούρι. Δεν χάνουμε με άσπρη εμφάνιση. Και πραγματικά φέτος και στον ΠΑΟΚ και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό, με πράσινη εμφάνιση χάσαμε. Για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει, λες αυτό ότι τότε στο παλέ, στο ΣΕΦ το 99, ο Παναθηναϊκός είπε με άσπρες εμφανίσεις τότε. Άσπρες εμφανίσεις, το αλλάξαμε. Που πριν είχε χάσει με πράσινο, το δύο και εμείς. Ναι, ναι. Είχε πάρει που δεν έπαιζε εκτός έδρας με άσπρες. Έτσι το είχε κάνει και άλλη μια χρονιά στο ΣΕΦ πιο πριν. Ναι. Αλλά το κάνανε και γι' αυτό και εσείς έτσι επηρεαστήκατε και έδωσε το πρόσταγμα. Θάνο. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω τη Λολίτα, βασικά και να πω και να τη ρωτήσω, είναι ότι ο διακόπτης δεν θεωρώ ότι άλλαξε στους τελικούς. Ο διακόπτης θεωρώ ότι γύρισε στη νίκη τον Νοέμβριο, Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί νομίζω ότι ήταν η αρχή. Όχι, ο διακόπτης γύρισε όταν χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Όταν ξεκίνησε αυτή η ομάδα, έχει ξεκινήσει από πέρσι, όταν... Έκανε την πιο μεγάλη κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφερε στην ομάδα την κότσικα από Γιάννη. Ναι. Εννοείται αυτό. Μετά ξεκίνησε η χρονιά φέτος. Με άλλες ξένες ξεκινήσαμε, με άλλες τελειώσαμε. Γιατί και η Ελένα Λουτσάνκα ήρθε αργότερα, είχαμε μια άλλη θέση της. Η Μόργαν τραυματίστηκε με τον ΠΑΟΚ. Παίξαμε με τον ΠΑΟΚ. Χάσαμε δίκαια μια κακή εμφάνιση. Όλη αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Μας βγήκε ο εγωισμός μας και έτσι πιστεύω από εκεί γύρισε ο διακόπτης. Που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, σπάσαμε το αίτητο κτλ. Που παίξαμε και πάλι με δύο ξένες. Γιατί οι ξένοι μας, οι τρίτοι που είχαν πάρει τον Γκάρ, είχε τραυματιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε στον τελικό και πολλοί το ξεχνάνε αυτό, ότι ο Σουφουπού έπαιζε με τρεις ξένες. Εμείς παίζαμε με δύο ξένες. Γιατί η Γελένα ήταν τραυματίας. Αυτό που λες ίσως είναι μια. Όχι απάντηση. Επειδή μετά το τέλος του τελικού βγήκε ο προπονητής του Ολυμπιακού και μίλησε για κάποια πράγματα λέγοντας ότι φαβοροί δεν ήμασταν εμείς
και ένα τέτοιο είδους σχόλιο. Ουσιαστικά... Εμένα δεν μ' αρέσει, να κρίνω τις, συνέντευξη που έδωσε ο coach των αντιπάλων. Από εκεί και πέρα όμως, και εγώ μετά όμως, όταν κέρδισε η ομάδα μου, βγήκα και έδωσα συγχαρητήρια. Και όπως και η coach Καπογιάννη έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο, πρέπει να μάθεις και να χάνεις και να κερδίζεις. Και ειδικά ο Σουφοκού πρέπει να συνηθίζει να μάθει να χάνει. Δεν το έχει συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Και δεν, η αλήθεια είναι ότι... Και τα budget, όσο και τα budget, καμιά φορά δεν παίζουν ρόλο. Και σε ξαναλέω, εμείς στο τελικό, η απάντηση που είναι αυτή, παίξαμε με δύο ξένες στο τελικό. Και το τελικό στον τάφο του Ινδού, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπαιξε η ξένη μας, η μία η Ελένα. Αν θέλει να μας πει και τα budget. Τι άλλαξε φέτος, δηλαδή, τόσο πολύ ανέβηκε το επίπεδο της ομάδας. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Εντάξει, να σου πω, να φτάσουμε, η ομάδα πριν, μην ξεχνάμε ότι πριν δύο χρόνια παίζει στην Α2. Ναι. Η Μούλη, η Ρούλα και η Άσπα Καλαμπάκου ήταν τότε σε αυτήν την ομάδα, στην Α2. Μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει αυτή η ομάδα να παίζει τώρα τελικούς, δεν μπορούσαμε χωρίς τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Όλοι ξέρουμε, εμείς οι παίκτριες, και δεν είναι τυχαίο που βγαίνουμε στις δηλώσεις μας οι πιο παλιές αθλήτριες, οι Λινίδες, η Καλαμπάκου, η Δίελα, η coach, η Μούλη. Και ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι δίπλα μας όπως αυτός θέλει και ξέρει. Για μας είναι προσόν αυτό να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας, όπως και οι αντίπαλοι να ξέρουν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μαλακατές, ο πρόεδρος, βγήκε ασπίδα το καλοκαίρι, έγινε ασπίδα και μπήκε μπροστά. Είναι ένας πρόεδρος με χαμόγελο, μου αρέσει πάντα, ο άνθρωπος που χαμογελάει, μην τον φοβάσαι. Είναι ένας νοικοκύρης άνθρωπος, είναι δίπλα μας συνέχεια, ατελείωτες ώρες, συνέχεια στις προπονήσεις μαζί μας. Αφού μια φορά λέω, αυτό δεν βαριέται, γιατί μας βλέπει συνέχεια σε κάθε προπόνηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται, αλλά με μια κίνηση και μόνο, όπως ο κύριος Βρανόπουλος. Το τραπέζι μας έκανε στο σπίτι του το Σεπτέμβριο, μας έφερε κοντά, μας έκανε πιο ομάδα. Και φυσικά και άλλοι δίπλα στην ομάδα, όπως και τώρα που πήραμε πολλά πριν, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Είναι πλά πράγματα που δεν φαίνονται ότι... Λεπτομέρειες που λέμε που δεν φαίνονται έξω. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Φανταστείτε για να φτάσει αυτή η ομάδα, ακόμα και στο φύλακα του γηπέδου που λέμε, και το φροντιστή, το φυσιοθεραπευτή, όλοι βάλαν το λιθαράκι τους για να έρθει αυτή η ομάδα να βγει πρωταθλήτρια. Εγώ πιστεύω ότι η πρώτη κίνηση που έγινε για αυτή την ομάδα είναι ότι πέρσι ανέλαβε η coach Καπογιάννη την ομάδα. Από εκεί άλλαξαν πολλά, αλλά χωρίς τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν γινόταν αυτό. Για μίλησε μας λίγο για την coach Καπογιάννη. Τι να μιλήσω, τη βαρέθηκα. Φτάνει. Δηλαδή, με έκανε να κάνω προπόνηση αυτούς τους μήνες που έχω να κάνω κάτι χρόνια. Ξεχνάει τι ηλικία είμαι, το έλεγα συνέχεια. Αλλά όχι, εντάξει, να πω την αλήθεια ότι έπαιζα στον Παναθηναϊκό πριν 5 χρόνια. Έπαιξε μια λάθος εποχή, ήρθα στην ομάδα. Εμένα τον ήταν το όνειρό μου μικρή να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το λέω από τότε που έπαιζα μπάσκετ, δεν το λέω τώρα να το παίξω Παναθηναϊκός. Αν δείτε και τις δηλώσεις όλες τις ομάδες που έχω παίξει, όλες οι ομάδες μου το ξέρουν, όλες οι κοπέλες είμαι Παναθηναϊκός. Πάντα το έλεγα. Γεννημένη στον Πειραιά, μεγαλωμένη στην Νίκη, είμαι Παναθηναϊκός. Πάντα αντίθετα έκανα όλα, αλλά εγώ έχω μυαλό τουλάχιστον. Πάντα το έλεγα. Από εκεί και πέρα ήρθα σε μια λάθος χρονιά. Ήρθα γιατί το ελληνικό ήταν πρωταθλητής τότε και έγινε Ολυμπιακός. Όχι έγινε, αγόρασε την ομάδα ο Σουφουπού του ελληνικού. Εμείς τότε δεν είχαμε διοίκηση, έφτιαχνε η διοίκηση. Είχαμε παίξει τελικούς, χάσαμε κατεβασμένα τα χέρια. Η ομάδα ήταν μεγαλύτερη, ο μπάτζετ είχε τότε ο Σουφουπού. Γίναν πάρα πολλά και αυτή η χρονιά μένα μου στήχησε. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν έφυγα από τον τάφο του Ινδού το παιχνίδι, να πω ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω εδώ. Το είχα πει. Όχι ότι δεν αγαπώ τον Παναθηναϊκό. Εγώ καταρχήν πάντα έβλεπα όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, έχω τρέλα. Ειδικά η Ευρωλίγκα, έβλεπα τα μάτσα όλα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ήταν τόσο. Μου είχε μείνει μέσα μου. Και αγωνιστικά δεν έπαιξα αυτό που αρμόζει και στο όνομά μου, αλλά και τη φανέλα που φορούσα. Συγγνώμη. Και τη φανέλα που φορούσα. Πήγα στον ΠΑΟΚ 4 χρόνια. Οι άνθρωποι εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ. Πραγματικά έπαιξα τον μπάσκετ που νόμιζα ότι δεν είχα παίξει στον Παναθηναϊκό αυτά, αλλά φέτος η χρονιά μου που με βοήθησε τόσο πολύ
η coach Καπογιάννη. Δεν σταμάτησα ποτέ να γυμνάζομαι. Εντάξει, δηλαδή στα 36 μου να κάνω προπόνηση σε πιλωτή, να κάνω προπόνηση σε ανοιχτά γήπεδα, ήταν λίγο αστείο για μένα. Όπως με έβλεπε, λέω τώρα τι, εφηβίαζεις. Ξανά. Προσπάθησα πάρα πολύ φέτος, γιατί και στις δηλώσεις που κάνει, ήθελα να κλείσω την καριέρα μου με ένα τίτλο. Την καριέρα της ομάδας μου, ένα τίτλο. Βέβαια, εγώ ήθελα double, να σου πω την αλήθεια. Πρωτάθλημα και κύπελο, έλεγα φέτος. Κάποιοι με θεωρούσαν τρελή. Αλλά λόγω COVID δεν έγινε το κύπελο. Εντάξει, πήρα το πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί να γίνει του χρόνου όμως, έτσι. Ναι. Θα δούμε, θα δείξει. Τι σκέφτεσαι για του χρόνου? Η αλήθεια, δεν σκέφτομαι κάτι. Έχω ένα ραντεβού, ξέρω ότι. Εντάξει, με θέλει coach Καπογιάννη ακόμα και οι παράγοντες με θέλουν. Αυτό είναι καλό για μένα. Από εκεί πέρα δεν σκέφτομαι κάτι. Αλήθεια, σκέφτομαι να ξεκουραστώ λίγο, γιατί έχω ένα τραυματισμό ακόμα, πονάω, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί πέρα σκέφτομαι λίγο να ξεκουραστώ. Λίγες διακοπές, όπως σου είπα, ότι θέλω να πάρω λίγο χρωματάκι στο είπα πριν, Διονύση. Από εκεί πέρα δεν σκέφτομαι κάτι. Θα δείξει τις επόμενες μέρες. Θα δείξει. Πάντως, εγώ, αν μπορώ να ερμηνεύσω. Το έχεις ακόμα. Δηλαδή, το λέει η ψυχή σου. Όχι, το έχω, εντάξει, η ψυχή μου το λέει. Όταν, μάλιστα, πόσο μάλιστα το φορώ αυτή τη φανέλα που για μένα ήταν όνειρο να τη φορέσω. Αλλά τα χρόνια περνάνε. Θέλω να είμαι ψηλά και αν συνεχίσω, πιστεύετε με, πάω να πάρω κι άλλο τίτλο του χρόνου. Ας συνεχίσω. Για να κλείσουμε το κομμάτι του Ολυμπιακού και να πάμε μετά και στα υπόλοιπα, επειδή είναι και πολλά τα μήνυμα που έρχονται και ρωτάνε την άποψή σου. Πέρα από τα υπόλοιπα που σας αποθεώνουν και σε ένα και την ομάδα. Ναι. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα για το θέμα των ενστάσεων και όλη αυτή η ιστορία που έγινε με την απονομή, που δεν έγινε απονομή, που εν πάση περιπτώσει πήγε πίσω. Την άποψή σου για το αν αυτό το πράγμα είναι αθλητισμός, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εσύ έχασα λίγο, Διονύση, συγγνώμη. Λέω. Έχουν έρθει μηνύματα για το θέμα των ενστάσεων. Λόγω ενστάσεων και όλων αυτών που έχει γίνει από τον Ολυμπιακό, δεν έχει γίνει απονομή. Και ρωτάνε την άποψή σου, διότι αυτό το πράγμα λένε ότι δεν αθλητισμός είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ έχω μάθει να κερδίζω μέσα στο γήπεδο. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι ενστάσεις κατά τη Ολυμπιακός που έκανε κατά τη Χατζηνικολάου Όλγα, δεν μπορώ να πω, είναι ντροπή. Μια παίχτρια η οποία έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει προσφέρει, έχει πάρει τίτλους, μια κοπέλα η οποία έχει παίξει εθνική ομάδα, να συμπεριφέρει με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό είμαι λίγο εναντίον, σε όλο αυτό, με τις ενστάσεις. Από εκεί πέρα, πραγματικά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έχω μάθει και να χάνω και να κερδίζω. Αυτό. Μέσα στο γήπεδο. Ωραία, το κλείνουμε για αυτό το κομμάτι. Απλά να πω κάτι, Διονύση, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Και βασικά θα ήθελα να ρωτήσω τη Λολίτα, σε όλα τα μάτς των τελικών, σε όσα μάτς παίχτηκαν στο ΣΕΦ, έτσι, το κλίμα ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όπως συνηθίζεται γενικά σε γήπεδα στα οποία παίζει ο Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι το ξέρουν, όλοι το έχουν δει. Έτσι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, που στόχο είχε προφανώς να σας επηρεάσει και εσάς. Ναι. Πώς σας άφησαν επηρεάσεις, σας πείσμωσε? Το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια άτομα συγκεκριμένα και δημιουργούσαν όλο αυτό, σας πείσμωνε και σας έδινε δύναμη για την νίκη, ή πώς γενικά δεν σας άφησαν επηρεάσεις? Ξέρετε κάτι, θα σου πω προσωπικά, δεν με αγγίζει τίποτα. Ό,τι και να μου λένε, δεν με αγγίζει πια τίποτα. Όταν πριν χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ εκεί μέσα και στη Γλυφάδα και σε ΣΕ, φαντάσου άτομα να βρίζουν, όχι να βρίζουν τη Λολίτα, να βρίζουν τον σύντροφο της Λολίτας. Από εκεί πέρα δεν με αγγίζει. Εμένα μου αρέσει να μιλάω με πράξη στο γήπεδο. Πιστεύω ότι η καλύτερη απάντηση του την έδωσα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Το ξέσπασμά σου για αυτό το τρίποντο θέλω να μου πεις τι είναι. Γιατί ήταν πολύ δυνατό το ξέσπασμα. Η εικόνα, το συνέστημα που έβγαλες. Η αλήθεια είναι ότι δεν πανηγυρίζω πολύ. Αν με δει στο γήπεδο, να ξέρει ότι κάνω. Πάντα με τα χέρια έτσι κάνω πάντα. Εντάξει, δεν ξέρω να πανηγυρίζω και πολύ. Είχα πανηγυρίσει τόσο πολύ, είχα να πανηγυρίσω από το ευρωπαϊκό που είχα πάρει με τον Αθηναϊκό το 2010. Που το έβαλα και το είδα. Είχα βάλει πάλι τρίποντο στα τρία λεπτά πριν τη λήξη. Μάλλον το τέλος μου πάει εμένα. Και είχα πανηγυρίσει πάλι έξαλα. Αλλά καμία σχέση με αυτό που έκανα με το σήμα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, μου βγήκε η πίεση, μου βγήκαν όλα αυτά που έχω ακούσει εκεί μέσα τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, είναι η πίεση που μου βγήκε.
Και πραγματικά μπορεί, γιατί είχα χάσει 5 τρίποντα πιο πριν. Λέω εντάξει, ναι. Τα βάζα από τον εαυτό μου. Μου λέει η κότσα Ελένη, πάμε, πάμε, πάμε. Εγώ έβριζα τον εαυτό μου, έβριζα. Βάλε ένα τρίποντο ρικουλί, έλεγα μέσα μου. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σίγουρο ότι θα βάζω τρίποντο. Όσο και να ακούγεται αυτό εγωιστικό, που δεν είμαι τέτοια παίχτρια και φαίνεται και όλο στο γήπεδο που δεν κοιτάω τον εαυτό μου. Αλλά ήμουν σίγουρο θα βάλω το τρίποντο. Όπως και τις βολές, αν μου δίνει την μπάλα, μπορεί να σου ήταν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχανα πολύ. Είναι πραγματικά λόγια τα οποία δεν τα έχω πει ποτέ, ούτε θέλω να πω ότι είμαι σουτέρ, εντάξει, ή βάζω όλες τις βολές. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, όσο βολές και να σουτάρω, δεν θα τις έχανα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το παιχνίδι. Ήμουν σίγουρη, βασικά. Ήμουν πολύ σίγουρη, και ειδικά τα τελευταία λεπτά. Και πιστεύω ότι και οι πανηγυρίσμοι μου και στο τέλος μου και μια πίεση που την κουβαλούσα, ρε παιδί μου, όταν παίζω αυτό το γήπεδο και με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Και, θα πω κάτι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και με τις παίχτριες. Περισσότερες υπήρξαμε συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Με τις περισσότερες ήμουν και στο δωμάτιο στην εθνική ομάδα. Με την αρχηγό της ομάδας, στα μάτια ήμασταν συμμαθήτριες. Σας λέω ένα παράδειγμα το οποίο πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν. Εγώ τις 40 λεπτά βλέπω αντιπαλότητα με τις κοπέλες αυτές μόνο με στο γήπεδο. Και πραγματικά. Αυτό είναι και το υγιές. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω πρόβλημα σαν Λολίτα, επειδή δεν σέβονται την αξία μου και το ήθος μου τόσα χρόνια που είμαι στο γήπεδο, οι οπαδοί τους. Ναι, και σας ξαναλέω, αν έχουν πρόβλημα με τον σύντροφό μου, έχουν πρόβλημα με τον σύντροφό μου. Εγώ είμαι Λολίτα όμως. Αυτό δεν. Εντάξει. Και όταν βρίζω μια γυναίκα έτσι, που πραγματικά αυτά που ακούστηκαν φέτος δεν είναι λίγα από αυτά που έχω ακούσει πριν 4 χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να με βρίζουν έτσι χυδαία. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο πραγματικά. Είμαι Παναθηναϊκός, οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκη όλοι το ξέρανε, ποτέ δεν το κρυφά. Πήγα πάνω και τους είπα, είμαι Παναθηναϊκός. Αυτό και αυτά. Μου στείλανε πόσα μηνύματα αγάπης, συγχαρητήρια και μου είπαν ένα πράγμα, ότι στο χρωστούσες από αυτά που είχες τραβήξει. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρανε τι είχα τραβήξει εκεί μέσα. Εντάξει, όλα καλά. Εύχομαι και τον χρόνο να πανηγυρίζω έτσι, αν παίξω. Καλά, έτοιμη. Θα παίξει σίγουρα, όπως σε βλέπω. Εγώ είμαι σίγουρος. Εντάξει. καλά, ναι, εντάξει. Σίγουρα εσύ ό,τι κρίνεις καλύτερα για σένα. Εγώ θέλω να. Πες, Διονύση, πες. Προφανώς, ναι. Εγώ θέλω λίγο να πάμε και στα αυτά που έγιναν στον τάφο του Ινδού μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος στο Φάληρο. Μας ακούει η Λολίτα. Ναι. Τώρα σας ακούω. Ή κολλήσαμε. Τώρα μας ακούς. Ωραία. Έλεγα λίγο, θέλω να πάμε λίγο, ναι, και σε αυτά που ακολούθησαν, στον τάφο του Ινδού, την αποθέωση του κόσμου, το ξέσπασμα του κόσμου. Και εσύ γνωρίζεις, σε Παναθηναϊκός, εσύ είναι ο Παναθηναϊκός, ξέρεις τι κόσμο έχει, ξέρεις τη λαχτάρα που υπάρχει για πράγματα. Εγώ θέλω να μου πεις τι έλεγαν και κάποιες ξένες, πώς το ζούσαν, τι σας λέγανε, τι γίνεται εδώ, γιατί δεν πιστεύω να τα έχουν ξαναζήσει αυτά. Πραγματικά ούτε εγώ το έχω ζήσει. Που λέμε Παναθηναϊκός, μα ξέρω. Φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Ξεκινήσαμε το σεφ, είχα πει κάποιου δικού μου ραντεβού στον τάφο, ξέρεις, περιμένουμε στον τάφο, και να λέω: έχει κόσμο. Αλήθεια, λέω: αλλά θα περίμενα 200, 500 άτομα, έλεγα: θα είναι εκεί. Και μόνο που ξεκινήσαμε το σεφ, το θυμάμαι τώρα, συγκρού, αρχές, να βλέπουμε μπομπές με μηχανάκια, να λέμε: ανοίξει να κατέβουμε κι εμείς. Εγώ πραγματικά, επειδή είμαι και μηχανόβια, μου αρέσουν τα μηχανάκια εμένα, στην αλήθεια. Δεν οδηγώ αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Ένα λάτωμα που έχω σαν αθλήτρια πάντα τόσα χρόνια, πήγα να μου κόψει τη μηχανή, λέω δεν μπορώ. Δεν ξέρω να οδηγώ αυτοκίνητο, μόνο με μηχανάκι. έλεγα, κατεβείτε, ανοίξτε να κατέβουμε. Κατεβήκαμε στο Σύνταγμα, στη Βουλή, παντού πήγαμε. Τέτοια αγάπη με τον κόσμο δεν υπήρχε. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε τρελαθεί μεταξύ μας. Ξέραμε ότι θα έρθει κόσμος, αυτό το πράγμα δεν το περιμέναμε. Εμείς που πήγαμε στα ποδητή, φτάνουμε στον τάφο του Ινδού και λέμε τι γίνεται εδώ. Και όταν κατεβήκαμε με τα σκαλιά, το σύνθημα το έδωσε ο Σωτήρης Πανταλέων. Κατεβαίνετε μία-μία έτσι. Και όταν μπήκα, λέω τι γίνεται εδώ. Πραγματικά δεν ήξερα. Με συνθήματα, με πανηγυρισμούς, να μας αποθεώνει ο κόσμος, να έρχονται για μία φωτογραφία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Σας μιλάω τώρα προσωπικά εγώ. Όσο για τις ξένες, μίλησα και με την Μόργαν, τη μήνυμα, η οποία έφυγε τη χώρα στην Αμερική. Της είχα κάνει ένα τραπέζι στο σπίτι μου πριν μήνες και όλες, πριν τρεις μήνες. Και της έλεγα, ξέρεις τον κόσμο, δεν ήξερε. Της είχα βάλει να δει το άγαμα, της είχα βάλει Παναθηναϊκό Μπαρτσελόνα, τι είχα πάει σε αυτό το παιχνίδι. Και της λέω, παιδιά, έκατσα πολύ ψηλά πάνω. Και μου λέει, τόσο κόσμο, 20.000, πώς γίνεται αυτό.
Τις έλεγα στον τάφο όταν παίζει αντίπαλοι, έχετε 2.000 άτομα. Πού σε αυτό το γήπεδο, δεν το πίστευε. Τις είχα βάλει βίντεο και έβλεπε στο σπίτι μου όταν ήμασταν. Και όταν μετά το βράδυ βγήκαμε, έτσι λέω, Κόλμπι, θυμάσαι, σου είχα πει, αυτό σημαίνει Παναθηναϊκός. Μου λέει, amazing. Δεν το πίστευε. Και πραγματικά και η Κόλμπι και η Ριντ είναι άδικο ρεγαμό, το κρίμα που δεν έχουν ζήσει τον κόσμο αυτόν. Στην εξέρα, εγώ τον έζησα βέβαια πριν 5 χρόνια και ξέρω τι είσαι Παναθηναϊκός να παίζει στον Παύλο Γιανακόπουλο, αλλά αυτέ οι κοπέλε δεν ήξεραν. Ναι, όντως είναι κρίμα λόγω τη κατάσταση φέτος που δεν είχε κόσμο για να το. Θα ήταν κάτι μοναδικό για αυτέ, δηλαδή δεν θα το είχαν ζήσει ποτέ. Τουλάχιστον εντάξει, το έζησαν στην απονομή, αλλά τώρα στο γήπεδο, στα παιχνίδια είναι. Όχι, απονομή. Στήριξε την απονομή. Ναι, στο πανηγύρι. Ναι. Ναι, θέλω να πάμε λίγο και σε λίγο πιο. Εκτός να Θάνο, αν έχεις κάτι να προσθέσεις για το του Παναθηναϊκού. Εγώ. Εσύ, Διονύση, τα έλεγες τώρα λογικά για να πάμε λίγο πίσω, να μιλήσουμε λίγο για τους τίτλους. Πες μου, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη Λολίτα. Έχεις κατακτήσει τα πάντα. Έχεις κατακτήσει ευρωπαϊκά, κύπελα, πρωταθλήματα, τα έχεις αρρώσει όλα. Αυτός ο τίτλος είναι κάτι το οποίο πανηγύρισες πιο πολύ από ότι το ευρωπαϊκό. Γιατί το να κατακτήσεις το ευρωπαϊκό... Να σου πω την αλήθεια, έτσι, επειδή... είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πιο μεγάλο. Το πανευρωπαϊκό το πανηγυρίσαμε. Ήταν και η Χατζηνικολάου και εγώ, η Χατζηνικολάου, ήμασταν τότε στην ομάδα του Αθηναϊκού. Το πανηγυρίσαμε έξαλλα, αν δεν είχαμε κόσμο. Ο Αθηναϊκός δεν μπορεί να συμβεί με τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, ναι, 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 πάρεις ένα πρωτάθλημα με την ομάδα της καρδιάς σου, με την ομάδα την οποία υποστηρίζεις από μικρό παιδί, κατά του Ολυμπιακού, αυτό είπα ότι πανηγύρισα περισσότερο. Πανηγύρισα με τον κόσμο περισσότερο. Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω και γελάω καμιά φορά και γελάνε αυτοί που ακούνε, ότι κουράστηκα περισσότερο στους πανηγυρισμούς. Αλήθεια, χθες μόνο το βράδυ προσπάθησα να κοιμηθώ. Μπόρεσα να κοιμηθώ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτήν την υπερένταση που είχαμε. Και όχι μόνο εγώ, όλες τις κοπέλες που βρεθήκαμε και χθες και υποθέσεις που μιλούσαμε, λέγαμε ακόμα δεν έχουμε συνέλθει. Αυτοί οι πανηγυρισμοί, αυτό πανηγύρισα περισσότερο. Ότι έχω πάρει ευρωπαϊκό τίτλο που καμία άλλη ομάδα δεν θα ξαναπάρει στην Ελλάδα. Τριπ-double. Τριπ-double μου έχει μείνει. Που δεν το έκανα. Τριπ-ground. Δεν ξαναγίνει. Αλλά όταν φοράς, ξαναλέω, την φανέλα με την αγαπημένη σου ομάδα, είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πώς αποφάσισες να πάμε λίγο σε σένα. Ναι. Για να, εντάξει, ξέρω ο κόσμος, αλλά να μάθει και κάποια πράγματα περισσότερο. Πριν πάμε, Διονύση, πριν πάμε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Να πούμε ότι η Λολίτα είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω. Πριν το μάτς, Εδώ και δύο μάτς είχα πρόβλημα, αλλά εντάξει. Εγώ, να σου πω κάτι, είμαι... Τι πρόβλημα είχες? Ναι, αυτό είναι άλλο. Τι να σου εξηγήσω τώρα, το μικρό μου δάχτυλο του ποδιού μου πρίστηκε και όλο κάτω, δηλαδή από την κούραση, από ένα χτύπημα και χτύπησα ξανά στο τρίτο δεκάλεπτο στον τάφο του Ινδού. Βέβαια, εκεί δεν βγαίνεις, αλλαγή δεν βγαίνω με τίποτα. Και δεν χωρίσα το παπούτσι μου. Την επόμενη μέρα δεν έκανα προπόνηση. Μου λέει η κότσι Καπαγιάννη, μου λέει μη κάνεις, λέω να κάνω, να συνηθίσω να πονάω. Μου κοιτάει και το παιδί, αυτό μου λέει πάνω. Τρελή να κάνω θεραπεία, δεν θέλω θεραπεία πριν το μάτς. Είμαι και λίγο περίεργη σε αυτά. Δεν θέλω, μου με ερεθίσει το πόδι, λέω. Άσε να συνηθίσω. Και έκανα με τα συστήματα που πήγαινα περπατητά πήγαινα. Και στο παιχνίδι, εντάξει, πήρα κάποια φάρμακα, είχα μιλήσει και με τον γιατρό μου, μου λέει κάνε αυτά, πάρε τα φάρμακα. Εντάξει, τι να σου πω, την επόμενη μέρα, ή ούτε την επόμενη μέρα, όταν γύρισα το βράδυ στο σπίτι και μετά από το γλέντι που είχαμε, ήμουν 3 ώρες στο καναπέ και λέω δεν μπορώ να σηκωθώ. Είναι ένα πρόβλημα, εντάξει. Θέλει λίγο ξεκούραση τέλος πάντων. Από εκεί πέρα ήταν τελικός, δεν θα έλεγα ότι πονάω για να μην παίξω. Δεν το λέω τώρα στα 36 μου και από τα 20. Θα μου λήξει πριν 10 χρόνια. Είπα την ηλικία μου, μπερδεύτηκα. Και πριν 10 χρόνια μου έλεγε παίξαμε ένα πόδι με ένα χέρι. Το έχω ξανακάνει και στις εθνικές ομάδες. Έχω παίξει με ένα πόδι, παίξει με ένα χέρι. Εντάξει, όλα είναι στο μυαλό σου, πιστεύω. Γι' αυτό όταν πονάω, όταν μπαίνω στο γήπεδο, λέω δεν πονάω. Βέβαια, όταν γυρνάω σπίτι, εντάξει. Να είναι καλά ο σύντροφός μου, μαντέχει. Που τη λέω συνέχεια ότι πονάω. Δηλαδή το πονάω περισσότερο το λέω με σπίτι παρά στο γήπεδο. Και βέβαια στους πανηγυρισμούς δεν φάνηκε τίποτα. Τι είχαμε ξεχάσει τα πάντα. Τι λες τώρα, σου λέω ότι εντάξει, περισσότερη ενέργεια στους πανηγυρισμούς δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν, για να πάμε λίγο πίσω. Πώς εσύ μπήκες στο μπάσκετ, πώς
σου μπήκε αυτό το μικρόβιο και άρχισε να σου λύσει. Νομίζω Εθνικό Πειραιώς ξεκίνησες. Ξεκίνησε Εθνικό. Σου είπα όλα αντίθετα κάνω. Νίκια και πήγα στον Πειραιά να παίξω. Όχι, πάντα ήμουνα αντιδραστική από μικρή. Μην βλέπει τώρα που είμαι ήσυχη η κοπέλα. Από μικρή, πάντα επειδή ήμασταν 4 αδέλφια, ήμουν πιο μικρή από την οικογένειά μου. Τα αδέλφια μου παίζανε μπάσκετ και από τη ζήλια μου πήγα. Ήμουν 9 χρόνια. Από τη ζήλια έπαιξα μπάσκετ. Από τη ζήλια έπαιξα μπάσκετ επειδή τα αδέλφια μου με πρένε μαζί. Βέβαια, ήμουνα μαμάκια και είμαι μαμάκια. Είμαι πολύ με τη μαμά μου. Δεν με παίρνανε μαζί και έτσι εγώ έκλαιγε και αναγκαστικά με παίρνει η αδελφή μου μαζί. Τα αδέλφια μου σταμάτησαν τον μπάσκετ, εγώ συνέχισα. Έμενα στην Νίκαια, πήγα στον Εθνικό Πειραιά, στο Κατράκιο, από 9 χρονών και θυμάμαι τον εαυτό μου μόνο με μια μπάλα μπάσκετ. Δεν έκανα κανένα άλλο άθλημα, δεν έχω παίξει, δεν ξέρω κανένα άλλο άθλημα. Είμαι πολύ άσχετη και πάντα έμενα με μια μπάλα. Και πότε άρχισες να καταλαβαίνεις ότι. Εντάξει, αρχικά μικρό κορίτσι που πήγες να δει το άθλημα, να το γνωρίσεις, να παίξεις. Είχα πάει στην Εθνική. Εδώ κάτι υπάρχει. Υπάρχει ένα ταλέντο, κάτι γίνεται. Ενώ πήγα στον Εθνικό, μετά από 6 μήνες σταμάτησα. Γιατί ήταν οι ώρες αργά και η μαμά μου δεν μ' άφηνε να πάω στο μπάσκετ. Άλλες εποχές τότε, τώρα να πηγαίνεις μόνη σου 10 χρονών δεν γινόταν. Τα αδέλφια μου ήταν πιο μεγάλα, λέγανε σιγά μην τις πρέπει μαζί, δεν με θέλανε. Και είχα σταματήσει για 6 μήνες και θυμάμαι μετά ότι ήμουν σε σχολείο, στην σχολική ομάδα, Τετάρτη Δημοτικού πήγαινα. Ναι, Τετάρτη Δημοτικού πήγαινα και έπαιζε ποδόσφαιρο με τα παιδιά. Έκανα πως έπαιζε ποδόσφαιρο εγώ τώρα και με πιάνει ο προπονητής, ο οποίος προπονητής είναι υπεύθυνος τώρα στην Νίκαια, ο Αντώνης Χατζηγυριάκος, πάντα τον αναφέρω, να το ξεχάσω βέβαια, που μου λέει: εσύ θα παίξεις μπάσκετ. Τελείωνε, έλα να παίξεις μπάσκετ. Του λέω: κύριε Αντώνη, τι λέτε, λέω: δεν θέλω, έλα να παίξεις μπάσκετ. Και είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στο μπάσκετ. Του χρωστάω πολλά. Και πάντα, ακόμα και τώρα, έχω μια επαφή μαζί του. Να είναι καλά τα social που μιλάμε, ξέρετε, στο Facebook και σε αυτά. Και πάντα τον ευχαριστώ. Όπου μπορώ, όπου βρίσκω την ευκαιρία, το λέω. Είναι ο άνθρωπος που με πήγε στο μπάσκετ. Από τα 11 μου παίζω μπάσκετ. Στα 13-14 έπαιζα αλφα τοπικό. 14 χρονών ήμουν. Είχα βγει πρώτη σκόρε στην Εθνικό Πειραιά. Τότε ήμουν και σκόρε. Έχω περάσει όλε. Έχω περάσει σκόρε. Κάποτε έπαιζα και άμυνα. Κάποτε ήμουν από μόνο playmaker. Κάποτε δεν ήταν και την μπάλα το δεξιό-αριστερό. Όλη την καριέρα μου μου αρέσει αυτό, επειδή έχω κάνει όλους τους ρόλους. Μετά πήγα στις Εσπερίδες. Με αγοράσανε από το Εθνικό Πειραιά οι Εσπερίδες. Έπαιξα 7 χρόνια, μεγάλωσα στις Εσπερίδες. Μετά πήγα 2 χρόνια στην Ιταλία. Δυστυχώς, ένα πράγμα που όχι έχω μετανιώσει, που δεν έκανα, έπρεπε να μείνω περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό. Απλά ένα οικογενειακό πρόβλημα. Έχασα τον πατέρα μου. Να πούμε ότι είχες πάει στη Virtus Viterbo, σωστά. Ναι, στο Viterbo την πρώτη μου χρονιά, στην χωριό στη Ρώμη. Στο δεύτερο πήγα στο Κόμο, Πουλκομέντζε. Mm-hmm. Πήγα ωραία. Λίμ του Κόμο πάνω με. Άνοιγα το παράθυρο και έλεγα Λίμ του Κόμο. Και μετά ένα οικογενειακό πρόβλημα έχασα τον πατέρα μου και αναγκάστηκα να γυρίσω στην Ελλάδα. Και μετά εντάξει, πήγα στον Αθηναϊκό, πήρα τους τίτλους, γλυκάθηκα κι εγώ. Και, σαν την Ελλάδα, και αυτό που λέω, σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Μετά πήγα στο Πρωτεία Βούλας, 2 χρόνια. Μετά Παναθηναϊκό, η χρονιά εκεί που σας είπα ότι δεν τα κατάφερα, δεν έπαιξα αυτό που έπρεπε να παίξω. Και μετά πήγα 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ, βρήκα τον εαυτό μου και γύρισα ξανά στον Παναθηναϊκό. Το ερώτημα ίσως όμως που πρέπει να απαντήσεις θεωρώ είναι πώς έγινες Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό θεωρώ ότι θέλουν να μάθουν οι περισσότεροι. Η αλήθεια είναι ότι ο συγχωρημένος... κάτι άλλο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο συγχωρημένος ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός. Τα αδέλφια μου, ο ένας αδελφός μου ήταν και ο αδελφός μου τώρα. Όχι ήταν Ολυμπιακός, θα δεν πω από τι είναι Ολυμπιακός. Γεννήθηκα με οικογένεια Ολυμπιακών, μπορώ να πω. Αλλά εγώ ήμουν πάντα μια αντίδραση. Δεν θα το ξεχάσω ότι στο δωμάτιό μου γέμιζα αφήσεις και ήταν ο αδελφός μου και μου τις έσκιζε. Είχα ένα κουμπαρά, δεν το θυμάμαι τώρα, που ερχόταν ο αδελφός μου και μου έλεγε: βλέπεις την κουμπαρά? Σου λέω: ναι, πάμε, τον έσπαγε. Έτρωγα μεγάλο μπούλινγκ από τα αδέλφια μου. Αλλά δεν πειράζει. Η ρόδα είναι και γυρίζει και έχω φτάσει σε σημείο ο αδερφός μου να μου ζητάει φανέλα του Παναθηναϊκού για να τη φορέσει. Μεγάλη νίκη αυτή. Αυτή μεγάλη νίκη. Εντάξει. Ο αδερφός μου με πήγε στο μπάσκετ. Ο αδερφός μου μάθε μπάσκετ. Πραγματικά έπαιζε τότε στους παίδες. Όπως ακορασία. Πάνω κορασία με πιο μικρό αδελφό μου 2 χρόνια. Δεν μ' άφηνε ποτέ να κερδίζω. Παιδιά, παίζαμε αντίπαλ και την αφήσει την αδελφή του να βάλει ένα καλάθι να φανώ κι εγώ ξέρει καλή. Μου κλέβε την μπάλα και με έκανα κλαίω. Αδελφός να σου τύχει. Αλλά όλα αυτά ίσως επισμόσανε. Δεν υπάρχει, αλήθεια λέω, και τώρα όταν παίζω με τα νύψια μου, όταν παίζω με παιδάκια, παίζω κανονικά. Όχι να τους κερδίσω, για να μάθουν.
Από εκεί και πέρα ήμουν αντίδραση από μικρή. Μετά είχα και ένα. Δεν θα το ξεχάσω, πρέπει να το αναφέρω ή το λέω και γελάω. Όταν ήταν μικρή, είχα ένα αγοράκι τότε που ήταν Παναθηναϊκός, όταν ήταν όλοι Ολυμπιακοί και μου έλεγε: Έλα, Λολίτα, να γίνουμε Παναθηναϊκός. Και ακόμα και τώρα που μιλάω μαζί του, ότι μου έλεγε και συγχαρητήρια. Όλοι φαντάζομαι στην νίκη, και ακόμα αυτό που ήταν το πιο ωραίο που με έχουν ζήσει και ξέρουν ποια είναι η Λολίτα, είμαι φίλη από μικρή. Αυτά μου στείλαν και Ολυμπιακή συγχαρητήρια. Υπάρχει υγιής φίλος Ολυμπιακός, το πιστεύω αυτό. Μου στείλανε συγχαρητήρια τα παιδιά από τη γειτονιά μου. Από εκεί και πέρα, από μικρή σου λέω ότι ήμουν μια αντίδραση. Γι' αυτό βγήκα Παναθηναϊκός και τελικά αποδείχθηκε ότι εγώ έχω μυαλό. Και εγώ θεωρώ ότι είδες και κάποια διαφορετικά, σε εισαγωγικά, θέλω να πω, ιδανικά, κάποιες διαφορετικές συμπεριφορές όλα αυτά τα χρόνια και πήρες αυτόν τον δρόμο. Όχι, εντάξει, δεν σου είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλοι με ρωτάνε πώς γίνεται μια πειραιώτισσα μεγαλωμένη στην νίκη να είναι Παναθηναϊκός. Πάντα ήμουν, ας λέω, η αντίδραση. Πάντα έβλεπα, μεγάλωσα με ιδάλματα. Δεν θα ξεχάσω, φαντάσου, όταν ξεκίνησα το μπάσκετ, εμένα, την διάρκεια, είχα τρέλα με τον Σάρας Γεσκεβίτσιους, οι πάσες που έκανε. Γι' αυτό είχα έρθει στον Παναθηναϊκό. Είχα πάρει το 19, χάρη σε αυτόν είχα πάρει τότε, την πρώτη μου χρονιά στον Παναθηναϊκό, πριν 5 χρόνια. Είχα τρέλα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, πήγα στην Ιταλία, είχα πάρει το νούμερο 13 και τη Διαμαντίδη. Καταρχήν είναι μια κοπέλα η οποία δεν έχει νούμερο στην εμφάνιση. Όλα τα νούμερα φοράω εγώ, πάντα από μικρή, φοράω όλα τα νούμερα εκτός από το 7. Έχω φορές το 5, το 6, το 13, το 11 στην εθνική ομάδα. Απλά επειδή ξεκίνησα με το 6. Όταν ξεκίνησα τον μπάσκετ, είπα στο τέλος της καριέρας μου θα πάρω το 6. Γι' αυτό και στην εθνική, πριν 2 χρόνια που σταμάτησα από αποφασιστική μου, πήρα το 6 και φέτος είχα πάρει το 6. Θα το πάρω και του χρόνου, θα δείξει. Και το 7 για τους λόγους που αναφέραμε, έτσι. Εντάξει, ναι, αυτό. Εμφανερίζει το 7, δεν μπορώ να βάλω. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Άγιος Κεβίτσιους ήταν οι αγαπημένοι μου παίχτες στον Παναθηναϊκό. Γενικώ συνδάλματα τα σχετικά. Να σου πω κάτι, επειδή είμαι και νικαιώτησα, Παναγιώτης Γιαννάκης. Με πήγαινε ο πατέρας μου και πάντα μου το πάθος του, έτσι. Βέβαια δεν μου αρέσει το κλάμα που ρίχνω, αλλά πάντα είμαι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Από γυναίκες, το ίδαλμά μου ήταν η Αναστασία Κωστάκη, που ήταν στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό, ήταν και βοηθός κότς από Γιάννη πέρσι, πρόπερσι. Από εκεί και πέρα, από γυναίκες, Αναστασία Κωστάκη και από άντρες, Παναγιώτης Γιαννάκης, Διαμαντίδης και Γιασκεβίτσιους. Εγώ ήθελα να, Διονύση, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Πώς διαχειρίζεσαι όλη αυτή την αγάπη του κόσμου? Γιατί βλέπουμε ότι και τα μηνύματα που έρχονται, το 99% έχουν τη φράση «Λολίτα ψυχάρα». Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν το έχω ξαναζήσει. Είχα ζήσει τέταρτη θέση που είχαμε κερδίσει στην Τουρκία, εθνική ομάδα, τέτοια αγάπη, όχι τόσο βέβαια, αλλά στον κόσμο έβγαιναν και μου λένε «μπράβο», σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή, μπράβο και στους Τούρκους, μπράβο που έχετε τέταρτη θέση. Τέτοια αγάπη, δηλαδή, δεν έχω βγει και από το σπίτι μου. Δηλαδή, σήμερα που βγήκα λίγο μια βόλτα εδώ που μένω κοντά, μου λέγανε στον δρόμο, μπράβο, μπράβο, σούπερ μάρκετ που πήγα προχθές, μπράβο, κοπελάρα μου, τι τους έκανες. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Βέβαια, να σου πω κάτι, ακούω τα συγχαρητήρια, παίρνω και προσπαθώ να απαντήσω σε όλο τον κόσμο που μου στέλνει. Αλλά πραγματικά, επειδή δεν είμαι και πολύ, δηλαδή, το Instagram δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω. Δεν είναι ότι δεν θέλω να του απαντήσω σε όλους. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλους. Αλλά υπάρχουν και μηνύματα που πήρα και από την άλλη πλευρά. Πίστεψε μου, από αυτή που πήρα από την άλλη πλευρά, απάντησα πρώτους. Ότι δεν μπορώ να σου πω. Απάντησε πριν θα στείλουν. Έχει στείλει δύο δισμού που στείλει ότι για το ήθος του χαρακτήρα θα μας μιλήσεις. Εγώ θα σου μιλήσω για το χαρακτήρα μου. Παίζω 20 χρόνια και ακριβώς πόσα χρόνια παίζω μπάσκετ και έχω δείξει το ήθος και την αξία μου σε όλη την καριέρα μου. Δεν έχω να απαντήσω σε κάτι. Πραγματικά η αγάπη του κόσμου είναι απερίγραπτη, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, και επίσης σε αυτό που λες, να προσθέσω ότι Λολίτα, εσύ σε όποια ομάδα έχεις πάει, έχεις δώσει το 100%. Έχεις δώσει και την ψυχή σου στον αγωνιστικό χώρο, τι αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ, τι ήταν ο Αθηναϊκός. Και οι άνθρωποι εκεί γνωρίζανε φυσικά τα παναθηναϊκά σου αισθήματα. Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν επέλεξες να. Δεν έχει να κάνει. Όταν είσαι σε μια ομάδα, έδινε το 100% και αυτό δείχνει και το ήθος. Καταρχήν, έχω πολύ καλές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που έχω παίξει. Δεν είναι τυχαίο ότι κερδίσαμε προχθές το πρωτάθλημα και άνθρωποι των Εσπερίδων μου στείλανε μήνυμα. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ μου στείλανε μήνυμα, πήραν τηλέφωνα.
όχι μόνο οι φίλαθλοι που μου στείλανε μηνύματα, αλλά και οι άνθρωποι από τη διοίκηση. Έχω καλή σχέση με όλους τους ανθρώπους. Εντάξει, αυτό δείχνει τι άνθρωπος είμαι. Δείχνει μια διαδρομή, μια διαδρομή. Το οποίο εντάξει, αυτό είναι και, αν μου επιτρέπεις σχόλιο καθαρά, είναι και κληρονομιά αυτό για μένα, για έναν αθλητή, γιατί μετέπειτα πορεία της ζωής του, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές σταματούν. Το μπάσκετ τελειώνει κατά. Οι άνθρωποι, έτσι. Σταματούν οι άνθρωποι. Το μπάσκετ τελειώνει κατά. Οι σχέσεις των ανθρώπων μένουμε. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το μετά δείχνει και την πορεία σου και το χαρακτήρα σου, το ήθος σου και τη συμπεριφορά σου και όλα αυτά. Αυτό λέω πάντα. Δηλαδή, εντάξει, μια τιμή που μου έκανε μεγάλη ο ΠΑΟΚ φέτος, απέσυρε την εμφάνισή μου. Το νούμερο 5, δεν ξαναβάλει καμία παίχτη στον ΠΑΟΚ. Ήταν μεγάλη τιμή. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή, δεν έχει ξαναγίνει στο γυναικείο χώρο. Ήταν μια τιμή η οποία δεν τη χάρηκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί στο παιχνίδι αυτό χάσαμε. Στο παιχνίδι αυτό εγώ δεν έπαιξα, δεν μάτωσα για τη φανέλα που φορούσα. Δυστυχώς είχα μπερδευτεί και έπαιξα με τον box αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς χάσαμε. Αλλά είναι μια τιμή η οποία ακόμα δεν την έχω καταλάβει τι μου κάνανε, τι πρόσφερα σε αυτή την ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως είχα πάρει το αίμα μου πίσω με αυτό το παιχνίδι και κερδίζω την επόμενη αγωνιστική τον Ολυμπιακό. Την δεύτερη αγωνιστική. Αυτή η εβδομάδα δεν την ξεχάσω ποτέ. Η κότς Καπογιάννη, αν μπορεί να καταλάβει πώς αισθάνθηκα, μια εβδομάδα και στο σπίτι μου τα είχα βάψει μαύρα, δεν μιλούσα, δεν έκανα. Και πραγματικά αυτό το παιχνίδι πήραμε το αίμα μου πίσω. Μπήκα μέσα, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Είχα παίξει πάρα πολύ καλά. Είχαμε σπάσει το αίτητο και έτσι λίγο πήρα τα πάνω μου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να κλείσουμε με ένα διπλό ερώτημα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και όχι συνέντευξη, γιατί εδώ μας αρέσει να κάνουμε κουβέντα έτσι πιο ανάλαφρη και πιο ελεύθερη, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να κάνω ένα διπλό ερώτημα. Τι σημαίνει για τη Λολίτα Λίμουρα το μπάσκετ και τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός? Το λέω αυτό γιατί, όπως είπαμε, είσαι μια αθλήτρια η οποία όποια αν έχει παίξει. Το πρώτο ερώτημα σταμάτησε. Λέω, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που ως αθλήτρια έχει ένα πακέτο. Από τη μία είναι 100% επαγγελματίας και από την άλλη δεν το κρύβει, είναι Παναθηναϊκός. Έτσι, δεν το κρύβεις. Λέω λοιπόν, το διπλό ερώτημα το οποίο εγώ θέλω να κλείσουμε είναι τι σημαίνει για τη Λολίτα Λίμουρα το μπάσκετ, τι είναι για αυτήν το μπάσκετ και τι σημαίνει για αυτήν ο Παναθηναϊκός. Εμένα το μπάσκετ είναι όλη μου ζωή. Ήμουν ευλογημένη από πολύ μικρή. Έκανα το μπάσκετ, το χόμπι μου, το έκανα δουλειά. Κατάφερα να ζήσω από το άθλημα αυτό, γιατί προχώμουν και από μια οικογένεια που δύσκολα χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι η ζωή μου όλη το μπάσκετ. Αν σταματήσω φέτος ή του χρόνου, ή δεν ξέρω, περισσότερο δεν πάει, ή φέτος ή του χρόνου, θα μείνω κοντά στο μπάσκετ. Θα μείνω. Τώρα σε ποιο πόστο δεν ξέρω. Κάτι θα κάνω πάντως. Θα είμαι κοντά στο μπάσκετ. Δεν μπορώ χωρίς το μπάσκετ. Αλλά από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι η ψυχή μου, είναι η καρδιά μου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι. Και Διονύση, πριν κλείσουμε ένα λεπτό, θέλω να μου πει από πού πήγες αυτή η σιγουριά που στην αρχή της σεζόν έλεγε ότι θα πάρει τον τίτλο. Το έλεγες. Πού πήγες αυτή η σιγουριά? Είμαι τόσο σίγουρη πραγματικά. Παντού, πρέπει να το λέγεις παντού, έτσι. Εγώ έλεγα ότι ήρθα στην ομάδα της καρδιάς μου να κλείσω. Η κότς Καπογιάννη έλεγε κάτι διαφορετικό. Έλεγε να είμαστε καλύτεροι σχέση με πέρσι, να πάμε βήμα με βήμα. Εγώ συνέχιζα να το λέω. Πραγματικά, η Reed μόνο το έλεγε η Chase. Πάμε πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο Chase είναι μια αθλητή. Όχι, θέλω να μιλήσω για τη Reed. Πραγματικά είναι η πιο τρελή συμπαίχτρια που είχα ποτέ. Αλλά πραγματικά η τύπησα δεν υπάρχει. Είναι τόσο καλή. Παίζαμε μετά από κάθε προπόνηση, σουτάραμε μαζί. Κάναμε σαν παιχνίδι το είχαμε. Μπορεί να χάσα 30 φορές, να κέρδισα 3 φορές και 3 φορές μου βγάζει την ψυχή. Δεν είναι τελευταία μέρα πριν παίξουμε τον τελικό, αυτό πρέπει να πω, την κέρδισα. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Η κοπέλα έκατσε μετά 20 λεπτά και σούταρε μόνη της. Μέχρι που μου είπε μετά στο γλέντι που βγήκαμε, Λολίτα, μου φέρε το στοίχημα. Κάτι κουτιές, τσίχλες, μου φέρε κάτι χυμούς και μου λέει πριν φύγω για την Αμερική θα ξαναπαίξουμε. Τόσο τρελή είναι. Πραγματικά είναι μια Αμερικάνα που αν είχα επιλογή σε όλη μου την καριέρα, είναι μία από τις ξένες συμπαίκτες που θα ήθελα ξανά να είχα στην ομάδα μου.
Λοιπόν, Θάνο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο. Νομίζω όχι. Θεωρώ ότι τα καλύψαμε. Μας κάλυψε η Λολίτα σε όλα. Να πούμε και πάλι ότι η ΑΣΠΑ που ήταν άντε μαζί μας, η ΑΣΠΑ Καλαμπάκου, λόγω τεχνικού ζητήματος και με το διαδίκτυο. Επίσης το έκανα, μιλήσω μόνο εγώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να σου πούμε να ξεκουραστείς, να απολαύσεις διακοπές σου και να σε δούμε πάλι του χρόνου στον τάφο. Και να πούμε και στον τάφο θα είμαι. Να σε δούμε στο παρκέ, ρε παιδί μου, στο παρκέ. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι και στο παρκέ και θεωρώ ότι πρέπει να πούμε και σε όλα τα κορίτσια και στην Λολίτα. Συγχαρητήρια και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο τίτλος έρχεται σε μια περίοδο γενικά δύσκολη για τον Παναθηναϊκό σαν σύλλογο γενικότερα. Γιατί στο μπάσκετ έχει τίτλο, στο ποδόσφαιρο έχει καιρό να πάρει τίτλο και θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε κιόλας εκείνη τη στιγμή. Και όταν τελείωσε και το μάτς, όχι προσωπικά. Το είχε ανάγκη πολύ, αυτό θέλω να πω. Ήταν το ένα βόλιο. Και εγώ το είπα, το αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Αυτό ισχύει, το πετάχνουμε, το αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Το είπα και στην λήξη με τις δηλώσεις μου, ότι για τον κόσμο μας. Το καταλαβαίνω. Θάνο, χρόνια σου πολλά και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Λολίτα Λίμουρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ΑΣΠΑ θα την έχουμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα τις επόμενες μέρες, διότι υπήρχε τεχνικό ζήτημα. Νομίζω ότι είπε πάρα πολλά και τα έβγαλε και μέσα από την ψυχή της, ανθρώπινα. Και κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με μια εξαιρετική αθλήτρια, μια πολύ σπουδαία αθλήτρια, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στο να γυρίσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, στον μπάσκετ γυναικών και να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από αυτούς τους τελικούς που έγιναν με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ναι, αυτά για εκπομπές που ρωτάτε. Και κλείνουμε. Ναι, έλα. Θάνο. Ναι, έλα, Θάνο. Αυτό που θέλω να πω, ναι, αυτό θέλω να πω για τη Λολίτα είναι ότι μιλάει και κάθε φορά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο δείχνει με κάθε τρόπο το ήθος της και το χαρακτήρα της. Και σήμερα, δηλαδή, με αυτά που είπε, έδειξε πολλά από αυτά. Ανεξάρτητα τι έχει αντιμετωπίσει κάθε φορά που πηγαίνει σε αυτό το γήπεδο από κάποιους συγκεκριμένους. Που δεν είναι ειδικά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Διονύση, γιατί ενστάσεις κάποιοι ξέρουν να κάνουν. Αλλά δεν ξέρουν να κάνουν μια αυτοκριτική, έτσι, και να δουν αυτά που ακούγονται μέσα σε αυτό το γήπεδο και από ποιους ακούγονται. Και με την ανοχή ποιον ακούγονται. Γιατί δεν ξύπνησαν ξαφνικά κάποιοι τυχαία, μπήκαν στο γήπεδο και άρχισαν να βρίζουν ένα συγκεκριμένο άτομο. Όλο αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Και να αφήσει τα υπόλοιπα ενστάσεις κτλ. Λοιπόν, θα πω εγώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλα guest μέσα στο καλοκαίρι στο panathinaikos24.gr και άλλοι καλεσμένοι από όλα τα αθλήματα και εν ενεργεία και παλέμα και γενικώς πολλά πραγματάκια. Τώρα έχετε καλοκαίρι. Οι εκπομπές θα είναι ακόμη περισσότερες. Σύντομα θα υπάρχει και άλλη εκπομπή και με τον Τάσο και τον Κώστα, όπου θα ακούσετε πολλά πράγματα για τη νέα, για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και την επόμενη μέρα. Όχι σήμερα, σύντομα, ενώ τις επόμενες μέρες. Ναι, ναι, ξεκαθάρισε. Και αρκετά πράγματα για προετοιμασία. Ναι, προπονήσεις. Θα μας ακούγει, θα λέει τώρα τι είναι. προετοιμασία θα έχουμε. Προπονήσεις έρχονται, μεταγραφές θα έρθουν. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και με αρκετούς καλεσμένους να λέμε στο καλοκαίρι. Συνεχίζετε εσείς, κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Παναθηναϊκός 24, κάντε εγγραφή για να γίνουμε ακόμη μεγαλύτεροι. Φυσικά, Παναθηναϊκός24.gr στο site, φυσικά στο Facebook και στο Instagram, σε όλα τα social media που μας ακολουθείτε. Αυτά θα τα πούμε. Θάνο και πάλι χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ, Διονύση, και να πω και το δικό σου σαν guest ήταν. Είχαμε να σε δούμε καιρό. Σαν guest ήταν εσύ. Θα κάποιος άλλος θα λέει τώρα. Κάποιος άλλος θα λέει τώρα και νομίζω θα κάνει διπλή εκπομπή, πες του. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.